τους δείχνει μεθόδους δηλαδή, περίμενε, για να περάσουν τις πίστες, να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Περίμενε. Εμείς παίζαμε, ξέρω εγώ... εμείς τι παίζαμε. Τέτρις. Αν παίζαμε. Pac-Man. Ναι. Και δεν είχαμε ούτε speed και ISO και τα λοιπά, ούτε κάναμε σαν... Λοιπόν, ναι. Είναι μια βιομηχανία όλο αυτό. Αυτοί αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά. Δεν είναι το μοναδικό παιδί αυτό. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο προκειμένου να θησαυρίζουν ουσιαστικά και κυριολεκτικά. Ο κύριος Νικόλαος Ξηδάς είναι ιδρυτής της διαφημιστικής εταιρείας Humble. Να τον καλωσορίσουμε. Ασχολείται με αυτά τα πράγματα ο κύριος Ξηδάς. Και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τι είναι, πώς θα καταφέρνουν τώρα. Δηλαδή, είναι μια μέρα στο σπίτι και λένε: εγώ θα βγάλω λεφτά έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και μπαίνουν σε μια πλατφόρμα. Και τι κάνουν ακριβώς? Ναι, ο συγκεκριμένος πρόκειται για έναν 19χρονο Αμερικάνο YouTuber που αθρηστικά έχει περισσότερο από 60 εκατομμύρια followers σε όλες τις πλατφόρμες. Έχει 10 φορές στην Ελλάδα. 10 φορές. 6 φορές στην Ελλάδα. 6 φορές στην Ελλάδα, ναι. Σε... Μόνο στο YouTube, σκεφτείτε, έχει 25 εκατομμύρια followers. Πράγματι, όπως είπατε. Εδώ. Αυτός είναι, ναι. Έγινε γνωστός έτσι για τις πολύ έντονες αντιδράσεις του και τους μορφασμούς του και έγινε meme σε πολλές πλατφόρμες. Ναι. Είναι γνωστός στο χώρο του gaming, από εκεί ξεκίνησε. Πλέον βέβαια είναι σε όλες τις πλατφόρμες και τον παρακολουθεί πολλοίς κόσμος. Σύμφωνα με αμερικάνικες πηγές, η περιουσία του φτάνει γύρω στα 10 εκατομμύρια δολάρια. 19χρονο παιδί. 19χρονος έχει 10 εκατομμύρια δολάρια. 10 εκατομμύρια δολάρια και τα ετήσια έσοδά του από τις πλατφόρμες υπολογίζονται μεταξύ 250.000 δολαρίων και ενός εκατομμυρίου. Άρα είναι υπολογίσιμη δύναμη. Όχι απλά υπολογίσιμη. Και τι δουλειά κάνει, μπορείτε να. Παιδιά, εγώ δεν έχω. Τρεις μέρες τώρα που ασχολούμαστε με τον. ISO Speed. Με τον streamer. Έτσι το λέτε, streamer. Streamer, ναι. Τι δουλειά κάνει, δηλαδή. Σκάβει. Τι κάνει. Εκθέτει τον εαυτό του. Κάνει μορφασμούς, κάνει αστεία για την νεολαία και ο κόσμος τον παρακολουθεί. Και εμείς εδώ με την τώρα εκθέτουμε τον εαυτό μας, την παρουσιάζουμε τις ειδήσεις. Μάλλον δεν το κάνετε σε σωστή πλατφόρμα. 10 εκατομμύρια δολάρια περιουσία δεν έχουμε. Δηλαδή... Πρέπει, σου έχω πει, πρέπει να είμαστε λίγο πιο θεατράλε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο θεατρικοί. Πιο... Να κάνουμε μορφασμούς. Και θα βγάλουμε 10 εκατομμύρια δολάρια. Κάνει, άμα κάνεις τέτοια, ξέρω εγώ, και χτυπιέσαι. Ναι. Χαμός θα γίνει. Και τρώω σουβλάκι και λέω σουβλάκι. Σου. Το χθες ήταν πολύ ωραίος. Έχει κάνει απίστευτα στην Αθήνα. Έτσι, ναι. Θέλει τέτοια λοιπόν. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι τους δίνει ιδέες για το πώς θα περάσουν τις πίστες και το πώς θα παίξουν το παιχνίδι. Είναι όχι. Συνδυαστικό όλο αυτό. Περισσότερο είναι αυτός επειδή έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα. Τι έντονη, δηλαδή τι κάνει, ας πούμε. Ουσιαστικά κάνει μορφασμούς, αντιδράει απότομα και είναι πολύ αστεία περσόνα να την παρακολουθείς. Γελάνε δηλαδή. Ναι, είναι αυτό που λέει το όνομά του, Speed. Είναι σαν να έχει πάρει ναρκωτικά. Υπό μία έννοια. Οπότε τον κοιτάει. Αυτός τι κάνει, στριμάρει τον εαυτό του τη μία οθόνη που είναι που παίζει και την άλλη οθόνη που είναι αυτός του και κάνει μορφασμούς. Τις αντιδράσεις του. Τις αντιδράσεις του, ναι. Σκεφτείτε μόνο το βίντεο στην Αθήνα που έκανε live stream στο YouTube, το είδαν περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Αλήθεια λέτε τώρα. Ναι. Έκανε και διαφήμιση στην πόλη. Αλήθεια λέτε τώρα. Ναι. Wow. Εδώ γιατί βρέθηκε. Και μετά λέμε εμείς που μας βλέπουν 16-17.000 views στο YouTube στο αυτό, ότι κάναμε. Ναι. Κάτι. Δεν είσαι ISO Speed, εσύ. Να ρωτήσω κάτι. Έχει έρθει καλεσμένος εδώ στη χώρα μας ή απλά ήρθε για να. Όχι, αυτός κάνει μια ευρωπαϊκή περιοδία. Ξεκίνησε από την Πορτογαλία λόγω του Euro, γιατί ήθελε να γνωρίσει το είδαλμά του, το Ρονάλντο, που κατάφερε και το γνώρισε. Ναι, τον γνώρισε. Ποιος είναι ο Ρονάλντο? Τον ISO Speed, τώρα όμως, πρόσεχε. Αυτός, ο ISO Speed, μπόρεσε και συναντήθηκε με τον Ρονάλντο. Εντάξει, και εμείς τον έχουμε δει. Απλά και μόνο επειδή έχει μια πλατφόρμα, ας πούμε, και κάνει αυτά που κάνει. Και εμείς τον είδαμε. Μάλιστα, δύο φορές τον είδαμε η εθνική ομάδα. Μήπως του ζήτησε ο Ρονάλντο να τον δει, και όχι αυτός τον Ρονάλντο. Όχι, νομίζω, γιατί ο Ρονάλντο είναι πολύ πιο δυνατός στα social. Αλλά πριν έρθει στην Ελλάδα, πήγε στην Αλβανία και συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα, τον πρωθυπουργό της Αλβανίας. Μάλιστα, κάθισαν στο γραφείο του μέσα μαζί και τον αποκαλούσε μπρο. Γι' αυτό πήγαινε στην Ηροδότη. Ναι, πολλές φορές. Τον έλεγε συνέχεια Ράμα μπρο. Γι' αυτό πήγαινε στην Ηροδότη. Σου λέει δεν μπορεί, θα βγει ο Μητσοτάκης, θα μου πει έλα μέσα. Λοιπόν, σοβαρά έχει. Ναι, και τώρα ακολουθεί η περιοδία, είχε πάει και στην Ιταλία, τώρα θα πάει σε κάποια άλλη χώρα, δεν είπε πια, έκανε ένα teasing και είπε ότι έχει καλό center for η χώρα στην οποία θα πάει. Α, μάλιστα. Άρα δεν θα πάει στη Γαλλία. Γιατί, γιατί προς το παρόν... Center for, πολιτικό center for. Όχι, center... όχι, ποδοσφαιρικό. Α, ποδοσφαιρικό. Γαλλία θα πάει, Εμπαπέ. Γαλλία. Α, μπορεί. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό λοιπόν. Και έχουμε και τον Κύπριο. Και έχουμε και τον Φιδία, ο οποίος ξαφνικά έχει βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο από το πουθενά, δεν τον περίμενε κανείς. Και ο οποίος κάνει καθημερινά σόου, ας πούμε, ανεβάζει βίντεο, έβγαλε τα χρήματα, τα ποσά τα οποία λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές, ηρωνεύεται τα πάντα όλα, στέλνει τα μηνύματά του, κάνει άσχημα αστεία μαζί με τον άλλον, τον
με τον Κοψιάλη που κάνανε αυτό εδώ που βλέπουμε. Αυτό νομίζω είναι κάτι σαν δοκιμασία στην πλατεία Συντάγματος, όπου ουσιαστικά νομίζω ότι γίνεται, βάζουν ένα στοίχημα έναντι χρηματικού ποσού για το ποιος θα μασίσει γόπες, κάτι τέτοιο. Δεν το παρακολούθησα πάρα πολύ. Ποιος θα πέσει μέσα στο συντριβάνι. Ναι, τέτοια πράγματα, τέτοιες δοκιμασίες για τους νέους και θα βγει ο νικητής και θα φωτογραφηθεί. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα του δώσει χρήματα. Ναι, κέρδισε 50 ευρώ για να φάει μια γόπα. 50 ευρώ για να φάει μια γόπα, σωστά δεν το λέω. Να μπει μέσα. Να μπω μέσα. Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η παρενέργεια των social media. Παιδιά που γίναν γνωστά από τέτοια, αυτά τα λένε challenges στο YouTube και στα social media. Γίναν γνωστά. Δοκιμασία. Το λέω ελληνικά γιατί με μαλώνει. Ναι. Καμιά φορά. Ναι. Έγιναν γνωστοί λοιπόν από τέτοια κωμικοτραγικά περιστατικά και πλέον είδαμε να γίνονται και ευρωβουλευτές όπως στην Κύπρο, γιατί πολλοί κόσμος πιθανώς δεν ασχολείται με την πολιτική αλλά συμπαθεί τον εν λόγω τύπο ή τον έχει καταγελάσει. Ωραίος, συμπαθητικός είναι. Δεν έχει ιδέα όμως πώς να λύσει ένα σοβαρό ευρωπαϊκό πρόβλημα για τους Κυπρίους. Εγώ έτσι θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά επίσης δεν θεωρώ ότι η πρόκληση σε ένα νέο παιδί που σε έχει ως πρότυπο, λανθασμένο πρότυπο, φάει μια γόπα για να πάρεις 50 ευρώ. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον και το θεσμικό ρόλο που έχει. Δηλαδή δεν μπορείς ως ευρωβουλευτής να το κάνεις αυτό. Σαν YouTuber μπορείς, οκ. Okay. Σαν ευρωβουλευτής πώς το κάνεις. Ναι. Είναι μόδα. Είναι μόδα, θα ξεφύγουμε από αυτό ή θα παραμείνουμε. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το κομμάτι influencer, social κλπ. Και τι φταίει. Και τι φταίει. Δεν νομίζω ότι φταίει. Νομίζω ότι υπήρχε πάντα στο DNA των ανθρώπων. Παλιότερα ήταν οι celebrities της τηλεόρασης και οι τραγουδιστές. Πλέον που έχει εκδημοκρατιστεί αυτό το κομμάτι των διασημοτήτων, αυξάνονται όλο και περισσότερο οι influencers και οι γνωστοί άνθρωποι. Εδώ τώρα η οικογένεια, το σχολείο, τι ρόλο μπορεί να παίξει προκειμένου τα παιδιά να μην έχουν αυτά τα λαθασμένα πρότυπα και να κατευθυνθούν στον αθλητισμό, σε πιο έτσι υγιή, να θέσουν πιο υγιείς στόχους τέλος πάντων για τον εαυτό τους. Τα νέα παιδιά επηρεάζονται, το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάποια από αυτά που κάνουν θεωρούνται μαγιά, ας πούμε. Το να βουτήξει στο συντριβάνι το θεωρεί μαγιά ο άλλος. Είναι μαγιά αυτό το πράγμα. Σε καμία ποιος περίπτωση. Ποιος πρέπει να εξηγήσει στους νέους ότι αυτά είναι λανθασμένα πρότυπα. Νομίζω έχετε δίκιο. Νομίζω είναι καταρχάς φαινόμενο των τελευταίων ετών. Οπότε είναι δοκιμασίες που πρέπει, προκλήσεις μάλλον, που πρέπει να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό σύστημα και να ενσωματώσει. Γιατί αυτά τώρα έχουν ξεκινήσει. Φαντάζομαι μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποια εκπαίδευση γύρω από αυτά. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να ενσωματώσει το εκπαιδευτικό σύστημα και σίγουρα και η οικογένεια. Βέβαια, στο τέλος της μέρας η επιλογή των προτύπων έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Warren Buffett λέει: δείξε μου το πρότυπό σου να σου πω τι θα γίνει στη ζωή. Οπότε θεωρώ ότι σε έναν βαθμό πάντα θα υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά έχετε δίκιο, πρέπει να υπάρχει μια καλή προετοιμασία. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Νίκο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο ή θα ψάχνεις να βρεις. Εγώ θα πω βρε που πάμε, βρε. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Καλά. Και να πούμε που πάμε τώρα. Λοιπόν. Πάμε στον ψηφιακό μας στίχο. Έτσι το λέμε στα ελληνικά, γιατί είναι η μέρα συναντήσεως με το κοινό. 5 με 8 το βράδυ.